Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή PixelR, μια έτσι σύντομη παρουσίαση με την οποία μπορείτε να κάνετε επεξεργασία εικόνας εύκολα και γρήγορα. Θα τη βρείτε στη διεύθυνση pixelr.com. Να κάνω εγώ έτσι μια ανανέωση. Δεν χρειάζεται εγγραφή και από εδώ από το μενού θα δείτε ότι υπάρχει σε δύο εκδόσεις, την PixelR η η οποία είναι η πιο προχωρημένη έκδοση και η βασική έκδοση αυτή που θα δείξουμε εμείς η Pixelar X και από το κουμπάκι αυτό μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα να το ορίσετε στα ελληνικά αν δεν το βρει αυτόματα για εσάς και είμαστε εδώ στην αρχική εδώ είναι το ιστορικό δείχνει τις προηγούμενες σας ενέργειες ακόμα εγώ δεν έχω κάνει κάποια ενέργεια Μπορείτε να Φτιάξτε μια, μια εικόνα με βάση ένα πρότυπο. Έχει εδώ κάποια που προτείνει recommended. Όσα όμως είναι ελεύθερα, όπως αυτό εδώ. Ή να βρείτε άλλες κατηγορίες που έχει εδώ πάνω. Να βρείτε, ένα, για παράδειγμα, ένα flyer. Ένα πρότυπο για flyer. Ή από το images να βρείτε εικόνες στο Unsplash, An μια υπηρεσία που έχει εικόνες με ελεύθερη άδεια χρήσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δηλαδή χωρίς φόβο για τα πνευματικά δικαιώματα, να κάνετε μια αναζήτηση, να δούμε λίγο αν έχει κάτι από Ελλάδα. Να φορτώσουμε μια εικόνα από εδώ ή μπορείτε να φορτώσετε από το κουμπάκι εδώ αριστερά, από τον υπολογιστή σας, οποιαδήποτε εικόνα έχετε. Ας φορτώσω λίγο αυτήν εδώ για παράδειγμα και επειδή έχει πολλές, πολύ, πολύ μεγάλες διαστάσεις, 5.000 τουλάχιστον πλάτος, με ρωτάει αν θέλω να μικρύνω κάπως το πλάτος και το ύψος εμέσως, να το βάλω λοιπόν έτσι, να είναι σε full high definition με 1920 pixel, να πατήσω εφαρμογή και έχει φορτώσει η εικόνα. Αριστερά βλέπουμε την εργαλειοθήκη και δεξιά είναι η πλοήγηση και τα επίπεδα μια εικόνα όπως θα δούμε αργότερα μπορεί να αποτελείται από πολλές μια σύνθεση πολλών εικόνων ως επίπεδα το ένα να στηβάζεται πάνω στο άλλο. Εδώ έχω μόνο ένα επίπεδο και με το κουμπάκι εδώ κάτω δεξιά αν θέλετε μπορείτε να κρύψετε αυτή την πλευρική στήλη. Βέβαια θα εμφανίζονται διαφημίσεις εκτός αν έχετε κάποιο ad blocker και να το ξαναπατήσω τρίτη φορά μία, δύο, τρίτη φορά κλείνει εντελώς. Ας το αφήσω όπως να υπάρχει με το ροδάκι του ποντικού κάνετε zoom in, zoom out και μπορείτε να κάνετε αν έχετε zoom in από εδώ πάνω δεξιά να εστιάσετε ακριβώς σε όποιο σημείο θέλετε ή και από εδώ να το βάλουμε στο 100% να δούμε λίγο τα κουμπάκια εδώ είναι η ταξινόμηση είναι κάποιοι μετασχηματιστή που μπορεί να κάνετε σε ένα επίπεδο, όχι σε όλη την εικόνα. Εδώ όμως έχω ένα επίπεδο και είναι κλειδωμένο. Μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε, αλλά αυτές είναι λειτουργίε πιο προχωρημένες. Ας πάμε στο επόμενο, στο layout και template. Εδώ αλλάζω το μέγεθος της εικόνας, δηλαδή να μικρύνω τις διαστάσεις μιας εικόνας. Η αλλαγή η καρβά είναι μια άλλη πιο προχωρημένη λειτουργία. Αλλάζω, αν θέλω, για παράδειγμα, ας βάλω εδώ 3.000 και να πω στο κέντρο. Αλλάζω δεν αλλάζω το μέγεθος τη εικόνα αυτή που είχα. Δίνω χώρο παραπάνω για να προσθέσω και άλλα αντικείμενα. Και μια και το κάναμε αυτό, να δείξουμε πώς γίνεται η ανέρεση. Από εδώ το, το βελάκι κάνω κάτω ανέρεση ή επαναφορά. Με το προσθέκι κειμένο, όπω το λέει, μπορώ να προσθέσω κείμενο, απλό κείμενο και να το μορφοποιήσω με πάρα πολλούς τρόπους, όπως έχει εδώ κάτω ή να προσθέσω κάποια από τα έτοιμα κείμενα που έχει εδώ. Στο προσθήκη στοιχείου βάζω διάφορα στοιχεία όπως μια επικάλυψη. Έχει διάφορες κατηγορίες, δεν είναι βέβαια όλες δωρεάν. Ας πούμε αυτή εδώ είναι έτσι μια επικάλυψη που μπορεί να μπει πάνω από την εικόνα και να αλλάξω τη διαφάνεια να δώσω έτσι ένα άλλο εφέ. Θα το κάνω και αυτό ανέρεση. Στο πίσω να δούμε λίγο. Τα σύνορα είναι δηλαδή, στην ουσία είναι γύρω γύρω borders. Μπορώ να βάλω σε μια εικόνα. Έχει κάποια σχήματα που μπορώ να βάλω. Έχει κατηγορίες εδώ. Όσα είναι ελεύθερα όμως δεν είναι πάντα ελεύθερα όλα και κάποια αυτοκόλλητα, όσα πάλι επαναλαμβάνω είναι ελεύθερα για χρήση, δεν βλέπω και εδώ πολλά ελεύθερα, είναι αναλόγως και με την κατηγορία, και στην εικόνα, με, από εδώ μπορώ να προσθέσω ολόκληρες εικόνες, ας αφαιρέσω αυτό εδώ το στοιχείο, από εδώ δεξιά διαγραφή μπορώ να το κάνω και το κείμενο, μια εικόνα από τον υπολογιστή μου με το αναζήτηση, από URL ή πάλι να βάλω από το splash μια δεύτερη εικόνα. Πατάω εδώ στο επιστροφή επεξεργασίας. Εδώ κάνω περικοπή την εικόνα μου, όπως θέλω, η λειτουργία Άνοιγμα περιέχει κάποια εργαλεία με τα οποία μπορώ να απομονώσω κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα να αφαιρέσω το background σε μια εικόνα ή να απομονώσω για παράδειγμα εδώ αυτό το κομμάτι ή να το αφαιρέσω, ας κάνω ανέρεση, αν πατήσω εδώ διατήρηση θα μπορώ να απομονώσω αυτό το κομμάτι και να προσθέσω άλλα στοιχεία στην εικόνα μου. Στο προσαρμογή είναι που κάνω διάφορες προσαρμογές για τα χρώματα, τη ζωντάνια και διάφορα εφέ, όπως και η αγράφηση έχει εδώ. Γενικά δουλεύω με τα χρώματα της φωτογραφίας. Πατάω ακύρωση να φύγω από εδώ. Και εδώ έχει κάποια έτοιμα εφέ, ένα, όπως αυτά εδώ, ένα πιο καλλιτεχνικό εφέ με το λίανση κάνω κάποιες λειτουργίες για να λιάνω όπως το λέει μια εικόνα να κρύψω κάποιες ή να διορθώσω κάποιες ατέλειες αν και αυτό γίνεται καλύτερο με το ρετουσάρισμα όπως βλέπουμε εδώ έχουμε κάποια εργαλεία για να κάνουμε το λεγόμενο ρετούς να διορθώσουμε ατέλειες ή με την κλωνοποίηση να επαναλάβουμε κάποια αντικείμενα πολλές φορές. Και με το σχέδιο μπορούμε να σχεδιάσουμε, έχουμε πινέλο, γόμα, πένα, μπορώ να σχεδιάσω ελεύθερα πάνω σε μια εικόνα. Τα υπόλοιπα δεν είναι δωρεάν. Και στο τέλος έχουμε διάφορες ρυθμίσεις, μπορείτε να τα χρώματα της εφαρμογής. Και όπως είπα πριν με το «Ανέρεση», «Ανερώμια λειτουργία», αν θέλω όμως από το ιστορικό μπορώ να πάω ακριβώς π.χ. στην αρχή της εικόνας. Για να βγω λοιπόν πάω εδώ στην αρχική και όπως βλέπετε αν πάω στην αρχική θυμάται τι είχα κάνει και θα το θυμάται και την επόμενη μέρα μπορεί να θυμάται τι εργασίες έχω κάνει άρα αν είστε σε κάποιον υπολογιστή κοινό ίσως να μην το θέλετε αυτό. Μπορείτε όμως αν θέλετε κάποια από τα σχέδια που έχετε κάνει πριν να τα διαγράψετε με το κουμπάκι χ εδώ ή αν πάμε στο ιστορικό να πατήσουμε το κουμπάκι εκαθάριση ιστορικού και να διαγραφούν όλα. Αυτά λοιπόν για το Pixel X.